Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο αναστήλωσης και αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Και όλα αυτά 130 χρόνια μετά τα εγγένειά του, ενώ παράλληλα θα αποκατασταθούν οι πληγές που προκάλεσαν οι σεισμοί στο βληματικό μνημείο, με τις δρογμές να είναι εμφανείς στα τόξα, στις κολόνες, στα καμπαναριά και όχι μόνο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε με ευχάριστη εξέλιξη και δεν θα χρησιμοποιήσω και μια λέξη που ευρέως χρησιμοποιείται, συγκρατημένη αισιοδοξία. Αν κάνετε και μια βόλτα γύρω-γύρω, θα δείτε και τα σήματα μετά το σεισμό που δεν μας επιτρέπουν καν τη χρήση του ναού σε ευρύτερα πλαίσια. Ήδη πολλές φορές, από φόβο και κατόπιν των εντολών, δεν ανοίγουμε το γυναικονίτι επάνω. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε, εάν γίνει κάτι, τις ζωές των ανθρώπων. Τη χρηματοδότηση του έργου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης σε συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, με το έργο να δημοπρατείται όπως εκτιμάται εντός του 2023. Με πολύ χαρά χτες, σε συνεργασία του Περιφερειάρχη, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και της Υπουργού Πολιτισμού, ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αναστήλωσης του Αγίου Μινά, ένα σπουδαίο έργο. Συγκροτείται η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Κρήτης, της Εκκλησίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε το επόμενο διάστημα να υπογραφεί και να ξεκινήσει η διαδικασία της ουσιαστικής υπογραφής της ένταξης και μετέπειτα της δημοπράτησης. Για την Περιφέρεια Κρήτης το έργο αυτό ήταν πρώτη προτεραιότητα, γιατί ακριβώς είναι το εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οφείλουμε να προσέχουμε και να τιμούμε. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη εξασφαλίστηκαν τα 3 εκατομμύρια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το έργο να εκτελεστεί σε δύο φάσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως άλλο να ανεχόμαστε αυτή την κακόγουστη εικόνα των σκαλωσιών και του αποκλεισμένου τοπίου γύρω από τον Άγιο Μινά. Κάθε Σάββατο ειδικά εδώ στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης παίζουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες παιδιά, και δεν μπορούμε να έχουμε ένα μνημείο με τιμωροποία δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Πρέπει πάση θυσία να αποκατασταθεί ο Άγιος Μινάς και για μένα είναι προτεραιότητα. Το έργο στερέωσης και αναστήλωσης θα γίνει με βάση τη μελέτη που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης και εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από τότε που φτιάχτηκε ο Άγιος Μινάς και η Γενιάς και περίπου πριν από 130 χρόνια περίπου, ουσιαστικά μια μεγάλη συντήρηση δεν έχει γίνει ποτέ. Έχει σημασία ότι αντιμετωπίζονται όλα του τα προβλήματα. Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή αποσπασματικά ένα θέμα στατικότητας και μόνο. Τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι τα καμπαναριά, που γνωρίζετε πόσο ψηλά είναι και πόσες φθορές έχουν. Έχουν δεθεί σε μια πρώιμη φάση. Έχουν αποκατασταθεί μερικές φορές στο παρελθόν, αλλά όχι όπως θα έπρεπε και κατόπιν των μελετών που έγιναν τώρα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.